Έχω κοντά μου τον Δημήτρη Σπυριδόπουλο, τον άνθρωπο που ανήκει στο προπονητικό επιτελείο της ΕΦΣ Αθηνών στις μικτές. Γνωρίζει καλά πώς πρέπει να δουλευτούν τα παιδιά στις μικρές ηλικίες, τι χρειάζεται για να φλούνται σωστά, τι χρειάζεται για να έχουν την υγεία, την ευεξία. Οπότε σίγουρα ήταν από τους κατάλληλους ανθρώπους για να βρίσκεται εδώ στο πάνελ σήμερα, νομίζω, Δημήτρη. Καταρχάς, να μας πεις έτσι δύο λόγια τι ήταν σήμερα σε αυτό το συνέδριο, τι υπόθηκε και τι πρέπει να ακουστεί. Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε τώρα στον κόσμο προς τα έξω. Καταρχήν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Και για τη δικιά σου κάλυψη του σημερινού σημαντικότατου γεγονότος. Πρόκειται για το Health Festival, γίνεται στη Χελέξπο, στο Μαρούσι. Από τα μεγαλύτερα, στο μεγαλύτερο φεστιβάλ στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά το Δήμο Μαρουσίου και κυρίως το Δήμαρχο και υποψήφιο Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, για την πρόσκληση που μου έκανε και την τιμή, και βεβαίως πολύ περισσότερο την κυρία Χριστίνα Γαλανοπούλου, υπεύθυνη του Γραφείου Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, για την πρόσκληση να παρευρεθώ και να είμαι ένας από τους ομιλητές ενός τόσο σημαντικού θέματος που έχει να κάνει με τον αθλητισμό, την ευεξία, τα ωφέλη στην καθημερινότητά μας. Ελπίζω να βοήθησα κι εγώ από το πόστο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σαν μέλος του τεχνητού επιτελείου της Μικτής Αθηνών, που έχω να κάνω με μικρά παιδιά, με νέα παιδιά, και πιστεύω ότι ο αθλητισμός δεν έχει να κάνει μόνο με τους νέους ανθρώπους. Ο αθλητισμός είναι για όλες τις ηλικίες, από μικρές, μεσαίες μέχρι και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Πιστεύω ότι το σημερινό θέμα να βοήθησε τους ανθρώπους που μας τιμήσανε με την παρουσία τους εδώ, και νομίζω ότι ήταν αρκετοί κιόλας. Και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνανε να παρευρεθούν στο εκθεσιακό χώρο της Χελέξπο, και ελπίζουμε και οι τέσσερις ομιλητές να βοήθησαν όσον αφορά στον αθλητισμό, στην ευεξία, στην καθημερινότητά μας, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να βάλουμε την άθληση οποιασδήποτε μορφής, σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν θα πω εγώ από το δικό μου πόστο που είμαι προπονητής ποδοσφαίρου, αλλά σε όλα τα αθλήματα, γιατί πραγματικά η άθληση σώζει ζωές. Αυτό από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, coach, τώρα σε έχω εδώ κοντά μου. Δεν γίνεται με να υπάρξει την ευκαιρία για να σε ρωτήσω έτσι δύο λόγια, γιατί τώρα είναι και στον τομέα μας, το ποδόσφαιρο της ΕΦΣ Αθηνών. Να πούμε και δύο λόγια για τη δουλειά που γίνεται στις μικτές και φυσικά για τον τελευταίο αγώνα που, από ό,τι μαθαίνουμε, υπήρξαν κάποια παράφωνα και από την διαιτησία της αναμέτρησης της ΚΑΠΑ 14. Δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε, όπου θέλεις εσύ. Ναι, Κώστα, αν και βρισκόμαστε σε ένα εντελώς άλλο θέμα, αλλά έχει σχέση γιατί μιλάμε για άθληση. Καταρχήν, είμαι μέλος εδώ και 4 χρόνια στο προπονητικό επιτελείο της Μικτής Αθηνών. Είμαι συνεργάτης του δασκάλου του Τάσου του Δημητρίου. Είναι μεγάλη μου τιμή που συνεργάζομαι μαζί του αυτά τα 4 χρόνια. Είναι μεγάλος δάσκαλος του ποδοσφαίρου. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με εμπιστεύεται η διοίκηση της Ένωσης, όσο και ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου, ο πρόεδρος μας της Ένωσης, και όλα τα μέλη της Ένωσης βεβαίως, και την Επιτροπή των Μικτών Ομάδων που με εμπιστεύεται και μας στηρίζει έως και σήμερα που μιλάμε. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, για τον αγώνα που έγινε την Τετάρτη στο Ζεμπολατιό, στην Κόρινθο, θα εννοείς, φαντάζομαι, και είχαμε ένα... Ακριβώς. Δυστυχώς, εγώ θα πάω ανεπάντεχο αποτέλεσμα. Θα μου επιτρέψεις, δεν το έχω κάνει από το 12 είμαι προπονητής, δεν έχω σταθεί σε διαιτητικά, είτε λάθη, είτε δεν θα σταθώ. Εγώ θα δώσω και πάλι, όπως είπα και την Τετάρτη, σε άλλο τηλεοπτικό συνεργείο, ότι συγχαρητήρια στην Αχαΐα για την πρόκρισή της στις τέσσερις καλύτερες ενώσεις της χώρας. Θα πω όμως ότι ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια καλύτεροι. Θα πω ότι τα παιδιά αυτά δεν πήραν αυτό που τους άξιζε. Τους άξιζε πραγματικά η πρόκριση. Ήταν τιμή μου που προπόνησα αυτά τα παιδιά του 2005, εξαιρετικοί χαρακτήρες, εξαιρετικοί γονείς τους,
να ευχαριστήσω τις ομάδες τους, που μας βοήθησαν σε αυτό το δύσκολο έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και 10 μήνες από τον περασμένο Απρίλιο μέχρι και προχτές 10 του μήνα στην Κόρινθο. Τελείωσε άδοξα. Δεν θα αναφερθώ είτε σε διαιτητικά λάθη, είτε όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά, στο σχολείο τους, στις οικογένειές τους, υγεία και ό,τι χρειαστούν. Είμαι εδώ σαν προπονητής, σαν φίλος τους. Και βεβαίως ευχαριστώ και εσάς που ήσαν κοντά μας.